Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, από αυτό το βιβλίο, όπου αναφέρεται στον διάλογο. Είναι από τον Παύλο το Σχιατίστης και στο ερώτημα τι εμποδίζει τον διάλογο στις σχέσεις απαντάει. Καταρχήν, ας πούμε 2-3 πραγματάκια για αυτό που αναφέρθηκε η Εκκλησία χθες. Στη συνάντηση των μυροφόρων με τον Αναστημένο Χριστό, οι οποίες μυροφόρες πήγαν να λείψουν το σώμα του Χριστού στον τάφο. Υπήρχε ο φόβος των Ιουδαίων, οι μαθητές ήταν κλεισμένοι μετά από το Σταυρό και την ταφή του Κυρίου. Ο τάφος, λέει, κλείστηκε με βράχο μεγάλο, με πέτρα μεγάλη που δεν μπορούσε να μετακινηθεί, κι όμως αυτές προχώρησαν να εκφράσουν πρακτικά την επιθυμία τους, παρόλο που δεν φαινόταν εφικτό, να λείψουν το σώμα του Χριστού με τα αρώματα. Δηλαδή, ξεπέρασαν δύο στοιχεία, τον φόβο των σταυρωτών, των Ιουδαίων, και ξεπέρασαν τις βεβαιότητες που στηρίζονται στη λογική, πως είναι δυνατόν να κυλήσουν τον λίθον εκ του μνημείου. Αυτά σημειολογικά έχουν τεράστια αξία πνευματική και ψυχολογική. Γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα στην προσωπική μας ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα είναι αυτά τα δύο στοιχεία, ο φόβος και οι βεβαιότητες, οι οποίες στην περίπτωση των μαθητριών ξεπεράστηκαν από τον πόθο τους, από τη μεγάλη τους αγάπη για τον Χριστό. Γι' αυτό λέει η Γραφή, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη, η αληθινή, είναι η προσδοκία του ανέφικτου, που ξεπερνάει τις βεβαιότητες και τα σχήματα τα δικά μας. Ο γενναίος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί και αγαπάει έτσι. Δεν είναι ομοιώδης, ούτε αυτός που έχει εξουσία και υποτάσσει δια του νόμου ή δια της βίας τους άλλους, αλλά αυτός που μπορεί και αγαπά με αυτόν τον τρόπο τον αυθεντικό έξω από αυτά τα σχήματα. Αυτός είναι ο αληθινά αναρχικός άνθρωπος. Όπως έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, αναρχία είναι να μην είσαι ούτε δούλος ούτε τυραννός. Ούτε δούλος κανενός, ούτε τυραννός κανενός. Και αυτό είναι μια υπόθεση εσωτερικής τοποθέτησης, επίγνωσης και ωριμότητας. Και οι γυναίκες αυτές έδειξαν τι σημαίνει πραγματικά γενναίο φρόνημα, και γενναίο φρόνημα έχεις όταν λειτουργεί η καρδιά σου. Και όταν λέμε καρδιά μας δεν είναι το συναίσθημα, όταν έχουμε λόγο ύπαρξης που πιστεύουμε σε Αυτόν, μας εμπνέει και ορίζει τη ζωή μας. Όταν το βαθύ είναι της υπάρξεώς μας λειτουργεί, εμπνέεται και ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε και το πιστεύουμε, αυτό μας οριμάζει, δηλαδή μας κάνει γενναίους, δηλαδή μας κάνει τρελούς. Έξω από τις βεβαιότητες και τα σχήματα του κόσμου. Και οι μαθήτριες είχαν αυτήν τη δυνατότητα. Δηλαδή, ξεπέρασαν τον φόβο. Το μεγάλο μας πρόβλημα στη ζωή που μας ακυρώνει να προχωρήσουμε σε όλα τα επίπεδα είναι ο φόβος. Ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος της κολάσεως, ο φόβος της τιμωρίας, ο φόβος της απόρριψης, ο φόβος του πόνου,
φόβος της προσβολής, ο φόβος της προδοσίας, και αυτό ήδη μας καταργεί. Και δεν μπορούμε να σχετιστούμε ούτε με τον εαυτό μας, ούτε με κανέναν άλλον άνθρωπο. Και έρχεται ο άνθρωπος που ξυπνά τους φόβους. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος πρόβλημα μας είναι ο φόβος να ζήσουμε. Να ζήσουμε πραγματικά. Να αναλάβουμε την ευθύνη μας, να ενεργοποιήσουμε την ελευθερία μας. Ο φόβος λοιπόν είναι τεράστιο πρόβλημα. Η μεγάλη μας αμαρτία, αν θέλετε, είναι ο φόβος. Αν ψάξουμε πίσω από τις συνέργειές μας και τις τοποθετήσεις μας σε όλα τα θέματα, είναι ο φόβος. Φόβος της απειλής, φόβος του κινδύνου, φόβος του θανάτου. Και αυτό ξεπερνάει, γιατί και συνδέεται ο φόβος με τις βεβαιότητες. Για να μπορέσεις να ξεπεράσεις το φόβο, θέλεις να κυριαρχείς, να έχεις τον έλεγχο των πραγμάτων. Και για να έχεις τον έλεγχο των πραγμάτων, χρειάζεται να κτίσεις πάνω σε βεβαιότητες. Ακόμη και η σχέση μας με τον Θεό στηρίζεται στην αντικειμενική γνώση και αλήθεια και όχι στην εμπειρία της σχέσης μας με τον Θεό. Γι' αυτό και ο θρησκευτικός άνθρωπος ζει με τις οχυρώτησεις, τρέμει χωρίς τις οχυρώσεις, θέλει τη θρησκευτική του οχύρωση, την αντικειμενική εντός εισαγωγικών αλήθεια, για να μπορεί να λειτουργήσει η σχέση με τον Θεό. Και όταν έρχεται ένα σύστημα και ένας κόσμος που το αμφισβητεί, τρελαίνεται, και αυτό οδηγείται στο φανατισμό. Γιατί δεν στηρίζεται η σχέση με τον Θεό στην εμπειρία, την προσωπική σχέση με τον Χριστό, αλλά σε αντικειμενικά γεγονότα και οχυρώσεις που είναι βεβαιότητες, οι θρησκευτικές βεβαιότητες. Και αυτό δεν τον αφήνει. Γι' αυτό όταν δείτε κάποιους πολλοί χριστιανούς που αντιδρούν και θυμώνουν και οργίζονται και φοβούνται και ότι θα μας καταστρέψουν την πίστη και υπάρχουν εχθροί της Εκκλησίας και ότι έρχονται να ανατρέψουν όλα, στην ουσία γιατί γίνεται? Γιατί η πνευματική τους στάση στηρίζεται σε οχυρώσεις και βεβαιότητες που θέλουν να μας πούν ποια είναι η αλήθεια, τέλος πάντων η αντικειμενική, για να μπορέσω να νιώθω ασφαλής. Γιατί δεν έχω προσωπική σχέση και εμπειρία του ζωντανού Χριστού, του ζωντανού Θεού, του αναστημένου Χριστού, και έτσι νιώθω μετέωρος χωρίς τις οχυρώσεις μου. Οπότε ο φόβος της απιστίας, ο φόβος της απουσίας, ο φόβος της μη σχέσης έρχεται να ξεπεραστεί με τα θρησκευτικά σχήματα που θα χτίζουν τις βεβαιότητές μας. Γι' αυτό στην ουσία η Εκκλησία μας δεν είναι καν θρησκεία, δεν είναι θρησκεία. Είναι πρόταση ζωής, είναι στάση ζωής, είναι η προσωπική εμπειρία του Θεού μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, στην εκκλησιαστική κοινότητα, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας που αποκαλύπτεται ο Θεός και γευόμαστε την αγάπη Του. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτά χρειάζεται να τα δουλέψουμε μέσα μας και να καταλάβουμε αυτό το βαθύ νόημα των μυροφόρων, ότι γίνεσαι τρελός και θεοτρελός, ξεπερνάς κάθε φόβο και κάποια και οποιασδήποτε βεβαιότητα και είσαι ανοιχτός, εφόσον έχει τρελάνει η αγάπη του Θεού. Αν δεν αγαπάς τον Θεό, αν δεν σε κέρδισε ο Χριστός και αν δεν γοητεύτηκες από την αγάπη του Χριστού και δεν σου έκλεψε την καρδιά, τότε είσαι μίζερος μέσα στους φόβους και τις βεβαιότητές σου και δεν μπορείς να σχετιστείς με κανέναν άνθρωπο εντός και εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή αυτό που θα διαβάσουμε παρακάτω, που λέει ο μακαριστός Παύλος για τον διάλογο, δεν είναι ο διάλογος μια απλή κουβέντα να συνηθούμε σε κάποια πράγματα, να υπάρχει μια συνεννόηση. Διάλογος είναι το μοίρασμα του κοινού λόγου. Να έχουμε έναν βαθύ λόγο ύπαρξης που επικοινωνούμε. Διαλέγουμε τον άλλο, δεν είναι απλώς διανοητικά, αλλά η ύπαρξη μου, το είναι μου, η ουσία μου, αν την έχω βρει και έχω μπούσουλα στη ζωή, μου δίνεται η δυνατότητα αυτή την ουσία να τη μοιραστώ με τον άλλον άνθρωπο και έτσι σχετίζουμε και αναπτύσσω ένα διάλογο. Εάν δεν τακτοποιηθεί αυτό και δεν ξεκαθαρίσει αυτό,
ούτε τα επιμέρους λύνονται, απλώς περιπλέκονται ή ψάχνουν έναν τρόπο διευθέτησης και διαιτησίας. Αλλά ο διάλογος δεν είναι η διευθέτηση κάποιων απλά προβλημάτων της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι να συναντηθώ με τον άλλο, να σχετιστώ πραγματικά. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να σχετιστώ με τον εαυτό μου, να έχω εμπειρία του ζωντανού Θεού. Γιατί εκεί βρίσκω τον εαυτό μου. Όλοι πάλι που γίνεται η πνευματική δεν είναι να εξελιχθώ για να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αλλά να βιώσω το γεγονός ότι αποτελώ μέλος του Αναστάντος Χριστού. Ότι είμαι ένα μέλος, ένα κομμάτι του Αναστημένου Χριστού. Να αισθανθώ αυτή την οικειότητα, αυτή την οικείωση με τον Θεό. Όλος λοιπόν ο αγώνας στην πνευματική ζωή δεν είναι επίπεδου ψυχολογικού ή ηθικού να βελτιώσω τον χαρακτήρα μου ή να ελέγξω τέλος πάντων τις αντιδράσεις μου, τις συμπεριφορές μου ή ακόμα και τα πάθη μου απλά έτσι για να τα ξεπεράσω και να τα ελέγξω, αλλά είναι ο τρόπος να βρω νόημα. Να βρω νόημα ζωής, να βρω περιεχόμενο ζωής, να νιώσω την παρουσία Του. Έτσι βρίσκω τη δική μου αξία. Έτσι γνωρίζω τον εαυτό μου. Το καθρέφτισμά μου στην αγάπη του Θεού με κάνει να γνωρίζω τον εαυτό μου. Δηλαδή πας σε κάποιον άνθρωπο, σου κάνει μια ψυχανάλυση, σου λέει αυτό και αυτό και σε βοηθά. Πας κάνεις μια ακτινογραφία, λες, γίνεται μέσα στα πνευμόνια σου, κάνεις μια αξονική, μια αγνητική, βλέπεις τι γίνεται. Κατά τον ίδιο τρόπο η αποτύπωση, το καθρέφτισμα της υπάρξεώς μας και η γνώση αυτού μας είναι εν Χριστώ. Στο βαθμό λοιπόν που αναπτύσσω σχέση μαζί Του, μέσα στην αγάπη Του γνωρίζω τον εαυτό μου. Τρόπο τεινά, η αγάπη του Θεού, η εμπειρία Του με κάνει να νιώθω διάφανος, να νιώθω χάλια και ταυτόχρονα άρχοντας, να νιώθω ότι είμαι ένα βδέλυγμα και ταυτόχρονα είμαι ωραιότατος γιατί με αγαπώ ο Χριστός. Και μέσα στην αγάπη Του βρίσκω την προσωπική μου αξία. Γίνεται το καθρέφτισμα της υπάρξεώς μου, γνωρίζω τον εαυτό μου και με αυτή τη γνώση του εαυτού μου που είναι ελπιδοφόρος βλέπω και τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή εν ελπίδη βλέπω και τον άλλον άνθρωπο. Με την ελπίδα που βλέπω τον εαυτό μου, με την ελπίδα βλέπω και τον άλλον άνθρωπο. Και του μεταφέρω ελπίδα, του δίνω αισιοδοξία. Εάν οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους δεν μας δίνουν ελπίδα και δεν δίνουμε ελπίδα, πάσχει η σχέση. Ο πνευματικός άνθρωπος προς τούτο φαίνεται. Αν γίνεται φορέας ελπίδας και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Και αυτό γίνεται στο καθρέφτισμα του εαυτού μας στην αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν όλος μας ο αγώνας είναι απλώς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μπορεί να τα έχουν όλα τα σχήματα αυτά. Αλλά είναι να λάβουμε τη βεβαιότητα της αγάπης του Θεού που μας διώχνει από τους φόβους και τις βεβαιότητες. Παράδοξο αυτό, αλλά έτσι είναι. Για να δούμε λοιπόν εισαγωγικά έτσι να δούμε τι σημαίνει αυτός ο διάλογος που λέει ο Παύλος. Δεν διαλέγομαι σημαίνει, γιατί δεν πιάνω διάλογο με τους άλλους άνθρωπους, ούτε έχει πάρα πολλές φορές να υπάρχει ένα ζήτημα, να θέλεις να μιλήσεις με έναν άνθρωπο και να με το αποφεύγει. Να είναι κλειστός άνθρωπος. Το συναντάμε και σε πολλές σχέσεις και σε πολλά ζευγάρια. Ο άλλος πασχίζει να ανοιχτεί και το παλεύει γιατί έχει το άγχος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ίσως και ο άλλος είναι σε απόσυρση, είναι συστέλλεται, απομακρύνει, δεν θέλει κάτι τέτοιο. Και έρχομαι εδώ πώς περιγράφεται. Δεν διαλέγομαι σημαίνει πρώτον έχω εγωισμό και δεύτερον φοβάμαι. Τι φοβάμαι? Μήπως ο άλλος έχει πιο σωστή γνώμη από τη δική μου. Η γνώμη γενικότερα για ένα θέμα ειδικότερα αλλά και γενικότερα για την ζωή, για το μυστήριο της ζωής. Φοβάμαι την αλήθεια του άλλου. Πολλές φορές δεν ανοιγόμαστε γιατί εάν ανοιχτώ φοβούμαι ότι θα αποκαλυφθεί το έλλειμμά μου και θα με απορρίψει ο άλλος άνθρωπος.
Φοβούμαι ότι μπορεί να διαπιστωθεί το λάθος που έχω και δεν θέλω να έχω λάθος, γιατί θα νιώσω ιτημένος. Άλλο πράγμα, φοβούμαστε την ήττα. Μα υπάρχει μεγαλύτερη νίκη από το να μην φοβάστε την ήττα. Και υπάρχει μεγαλύτερη νίκη να νικάς δια της ήττας, δια της συγγνώμης, δια της επίκειας, δια της αποδοχής του άλλου. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Η αγωνία μας να είμαστε νικητές κρύβει και τη μειονεξία μας. Η αγωνία μας να υπερέχουμε εναντί των άλλων δείχνει και το έλλειμμά μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο διάλογος μας τρομάζει και γι' αυτό το λόγο βάζουμε τα προσωπία μας, τα κάθε μορφής, οχυρωνόμαστε, κλεινόμαστε και είμαστε πάρα πολύ κοινωνικοί με τους άλλους αλλά και πάρα πολύ άγνωστοι. Είναι εξωτερικά σχήματα, είναι προσωπία που προσπαθούμε να παίξουμε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι για κάποιους στόχους, αλλά το μοίρασμα το τρομάζουμε. Το αληθινό μοίρασμα με τον άλλο. Και έχουμε τις τακτικές, τους τρόπους, τα διάφορα σχήματα για να μπορεί να ελέγχουμε τα πράγματα και να μην μας ελέγχουν. Οπότε η ικανότητα διαλόγου δεν είναι απλώς μια συνεννόηση, αλλά βαθύτερη να ξεφοβηθώ την αποτυχία και να μην φοβάμαι την αλήθεια του άλλου, ούτε να φοβάμαι να αποκαλυφθώ στον άλλο. Πάει παρακάτω. Φοβάμαι πως θα αμφισβητηθεί η πεποίθησή μου ότι κατέχω το σύνολο της αλήθειας, γιατί ίσως νομίζω ότι μόνο εγώ είμαι η αλήθεια ή έχω την αλήθεια. Δεν διαλέγουμε σημαίνει έχω εγώ μου με αυτή την έννοια. Δεν διαλέγουμε έχει αυτήν την έννοια ότι θεωρώ ότι έχω την αποκλειστικότητα της αλήθειας εγώ για ένα θέμα τέλος πάντων και δεν θέλω να το αμφισβητήσει ο άλλος γιατί μπορεί να σχετικοποιηθώ και με τον εαυτό μου και με τον άλλον. Και αποφεύγω τον διάλογο. Όμως χρειάζεται να συνειδητοποιήσω ότι ο διάλογος είναι πλουτισμός. Γιατί και ο άλλος είναι μια παρουσία Θεού. Μια μαρτυρία Θεού με τον τρόπο του. Όχι μόνο με τα καλά του και με τα στραβά του ακόμα. Γιατί αυτό με εκπαιδεύει να αναπτυχθώ και να εξελιχθώ ίδιος. Δεν θέλω να νικηθώ. Στο διάλογο δηλαδή, πόσες φορές αντιδρούμε με ένα έντονο τρόπο και θυμώνουμε και οργιζόμαστε, για ποιο λόγο. Στην ουσία, δεν θέλω να χάσω, γιατί να μου την πει πάλι ο άλλος. Γιατί θεωρώ, αν ο άλλος μου αποδείξει με επιχειρήματά του ότι είναι αλήθεια αυτό που λέγει, τότε εγώ θα φανώ ότι είμαι ονεκτό και δεν μπορώ να το παραδεχθώ. Γι' αυτό δύσκολα δεχόμαστε την αλήθεια που λέει ο άλλος άνθρωπος. Επειδή λοιπόν έχω μια βαθιά μειονεξία μέσα μου ή κάνω ένα διάλογο μη διάλογο που έχει άλματα λογικά και συμπεριφορά περίεργη ή αποφεύγω την ουσία της κουβέντας ή δεν μιλώ καθόλου. Ένας άνθρωπος που δούλεψε τον εαυτό του και τις μειονεξίες του είναι έτοιμος να ακούσει, μπορεί να ακούσει. Μπορεί να επανατοποθετηθεί σε πράγματα, να εξελιχθεί ο ίδιος, να ανανεωθεί, να εμπλουτιστεί και να προχωρήσει. Αλλά στην ουσία κοφεύουμε, αρνούμεθα το ξεβόλεμα των βεβαιοτήτων μας και κυρίως φοβόμαστε να αισθανθούμε ότι ο άλλος υπερέχει με κάποιο τρόπο εναντί μας, γιατί πρώτον νιώθουμε μειονεξία. Και δεύτερο, βασικότερο, νιώθω ότι ο άλλος είναι ένας άλλος, είναι απέναντί μου και ότι δεν αποτελούμε μέλη του ιδίου σώματος. Όταν σε ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, υπάρχει αυτού του τύπου διάλογος, της σύγκρουσης, του μη ανοίγματος, δεν δείχνει απλά μια μειονεξία ίσως ή έναν εγωισμό, αλλά βαθύτερα κρύβει κάτι άλλο, ότι ο άλλος είναι ένας άλλος για πάντα. Άρα δεν γίνομαι ένα μαζί του, δεν σχετίζομαι μαζί του πραγματικά. Είναι απέναντί μου.
Σαφώς είναι ένας άλλος και έτσι υπάρχει σχέση. Αλλά όταν λέμε ένας άλλος, εννοούμε είναι απέναντί μου. Είναι τρόπο τεινά, αντίπαλός μου. Είναι μια σχέση και πόθου και έχθρας. Και κοντά και μακριά. Και μαζί μου και απέναντί μου. Και μαζί μου όσο αποδέχεται και με τιμά και μου δίνει την αξία που εγώ προσδοκώ, αλλά απέναντί μου όσο δυνητικά την αμφισβητεί. Ότι εάν είναι έξω ένα διάλογο μπορεί να με αμφισβητήσει και εκείνη τη στιγμή απέναντί μου. Άρα τι κάνουμε, βάζουμε το θέμα κάτω από το χαλί. Με ένα πλατή χαμόγελο. Με μία αποσιώπηση, με αλλαγή κουβέντας. Με γενικεύσεις. Και αν είσαι και πνευματικός άνθρωπος, υψώνεις και κατεβάζεις και δύο-τρεις θεολογίες και τελειώνει η ιστορία. Ή λες, εμείς οι χριστιανοί δεν μιλάμε, δεν τσακωνόμαστε και ακολουθεί μια παθητική στάση που την θεωρούμε πνευματικότητα, αλλά στην ουσία είναι ένας φόβος να σχετιστώ με τον άλλον άνθρωπο, γιατί μπορεί να φανεί η γύμνια μου, μπορεί να φανεί το κενό μου. Και οπότε μέσα στη δίθεν πραότητα, τη δίθεν υποχωρητικότητα, θάβουμε το ζήτημα. Γιατί ο διάλογος είναι σύγκρουση? Γιατί θεωρούμε ότι είναι σύγκρουση? Είναι σχέση ο διάλογος. Και δεν σημαίνει πάντα συμφωνία. Γιατί να συμφωνούμε? Δηλαδή αγαπώ κάποιον γιατί συμφωνώ? Μα γιατί να συμφωνώ? Καταρχήν αν κάποιον τον αγαπώ και είμαστε διαφορετικοί, αυτός είναι πλούτος. Δεν είναι φτώχεια. Φτώχεια είναι μια διαρκής και αιμονική ανάγκη για ταύτιση. Θεωρώ αν με κάποιον διαφωνούμε, κάτι υπάρχει ένα σκουπιδάκι μεταξύ μας. Δεν υπάρχει σκουπιδάκι. Η διαφωνία είναι πλούτος. Το σκουπιδάκι, η ιδέα ότι είναι σκουπιδάκι μπορεί να τον εγωισμό όσο πρέπει να ταυτιζόμαστε. Δεν θέλω να νικηθώ, δεν θέλω η άποψη του άλλου να αποδειχθεί σωστότερα από τη δική μου. Φοβάμαι τον άλλον. Φοβάμαι τις απόψεις του, φοβάμαι τις ικανότητές του. Κατά βάθος φοβάμαι να εξελιχθώ. Γιατί είναι εξέλιξη? Γιατί έχει κάτι να μου πει ο άλλος, ουσιαστικό. Το θέμα είναι τι είδους διάλογο κάνουμε, τι συζητάμε, τι περιεχόμενο έχουν οι κουβέντες μας. Εκεί πραγματικά είναι πολύ σοβαρό αυτό, για να καταλάβουμε αν έχουμε περιεχόμενο και ποια είναι η ποιότητά μας. Όχι μόνο αν κάνουμε διάλογο και ποιο είναι το περιεχόμενο της κουβέντας μας και του λόγου μας. Σαφώς πολλά μπορεί να είναι και ποικίλου και θα απομείνεται σε χλαμάρα, βεβαίως. Και η σαχλαμάρα δεν είναι σαχλαμάρα, έχει περιεχόμενο, χαλαρώνεις, ηρεμείς. Αποφορτίζεσαι. Το έχουμε ανάγκη αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά η ουσία μας ποια είναι? Και η ουσία της επικοινωνίας μας. Λέει κάποιος αγαπώ, ερωτεύτηκα. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιος είναι ο λόγος? Μια φυσική έλξη, θαυμάσια. Αυτό κάποτε μειώνεται. Ή και φεύγει πολλές φορές. Τι το ανανεώνει? Τι συνδέει τον άνθρωπο? Ποιο είναι το γοητευτικό ενός ανθρώπου? Την καλύτερη, να έχεις στο καλύτερο σπίτι του κόσμου και να έχεις την καλύτερη θέα, τη συνηθίζεις κάποια στιγμή και τη βαριές. Το μορφότερο πλάσμα του κόσμου να έχεις δίπλα σου, το συνηθίζεις. Άρα, τι μπορεί να συγκροτεί και να συγκρατεί μια σχέση και την αναπτύσσει, αν δεν είναι ο λόγος? Αν δεν είναι το περιεχόμενο του ανθρώπου που διαρκώς εξελίσσεται? Και η αγάπη είναι αφορμή εξέλιξης. Δηλαδή το είναι ενός ανθρώπου δεν είναι μόνο αυτό το εξωτερικό και το επιφανειακό, αλλά είναι το βαθύτερο. Άρα πρέπει να έχει ο άνθρωπος ένα τέτοιο περιεχόμενο. Όλοι έχουμε, όλοι μπορούμε να έχουμε. Αλλά δεν είναι κάτι συστατικό. Προϋποθέτει και την ευθύνη και την ελευθερία να το αναπτύξουμε. Άρα είναι ευθύνη να το αναπτύξουμε, αλλά και να έχουμε μάτια να το δούμε. Γιατί την ίδια θέα, ο καθένας την ερμηνεύει διαφορετικά και την προσεγγίζει διαφορετικά. Την ίδια ομορφιά, σε άλλους είναι ομορφιά, σε άλλους είναι ασχήμια. Το άλλος τους αελκύει, τους άλλους είναι αδιάφορη αποστροφή. Λοιπόν,
τι μάτια έχουμε, δηλαδή κριτήρια ζωής, τι δουλεύτηκε μέσα μας, με τον τρόπο θεωρούμε, βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο και αναγνωρίζουμε ή όχι. Οι σχέσεις ή ο διάλογος όσο περιγράφεται εδώ έχει τεράστια ευλογία και πλούτο ατέλειωτο. Ο άλλος έχει δυνατότητες ατέλειωτες. Η εργασία είναι να δίνω αφορμή και έμπνευση και να μου δίνει ο άλλος να εξελισσόμαστε, να υπάρχει ανανέωση. Ο άνθρωπος να γίνει διαρκώς νέος, καινούριος στα μάτια μου. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν είναι η άσκηση της αγάπης. Αυτή είναι η άσκηση του διαλόγου. Οπότε δεν είναι κάποια θρησκευτικά σχήματα που χειρονόμαστε για να είμαστε αμαρτωλοί, δίκαιοι, σωστοί ή λάθος, αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό. Και συνεχίζει, ιδιαίτερα στον γάμο η έλλειψη διαλόγου αναιρεί το ίδιο το μυστήριο. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει μοίρασμα, δηλαδή δεν υπάρχει και μυστήριο. Με ποιον τρόπο το αρνούμε, δηλαδή αναιρώ το μυστήριο, αρνούμε να γίνουμε τον άλλον ένα. Ένα δηλαδή υπάρχει βαθιά σύνδεση. Δεν έχω καταλάβει ότι οι ικανότητες του άλλου, οι απόψεις του, ο τρόπος να ενεργεί και να σκέφτεται με το δικό του τρόπο είναι ο δικός μου πλούτος. Λοιπόν, όταν ο άλλος έχει ένα άλλο τρόπο, άλλη προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι με αμφισβητεί, δεν σημαίνει ότι με προδώνει, δεν σημαίνει ότι πλέον δεν είναι δικός μου γιατί δεν συμφωνούμε. Ίσα ίσα μου φέρνει, μου προσκομίζει καινούργιες αφορμές και λόγους για να ζήσω και να σχετιστώ μαζί του. Είδατε ότι αγάπη και βεβαιότητες είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας πόσες φορές νιώθουμε άσχημα αν ο δικός μας άνθρωπος έχει μια άλλη γνώμη, μια άλλη θέση, μας προσκομίζει στη ζωή μας ένα άλλο λόγο, αμέσως αντιδρούμε, κλονιζόμαστε, γιατί το βλέπουμε ως απειλή. Γιατί ξεφεύγουμε από τα καθιερωμένα της σχέσεώς μας. Και αν ο άλλος μου φέρνει καινούργια πράγματα στη ζωή και στη σχέση, πού ξέρω εγώ ότι θα επιθυμήσει και κάτι άλλο μετά. Και εγώ θα νιώθω ανιαρός ή ανιαρή στην ζωή του. Αυτό σαν πολύ ανοίγεται. Τι καινούργια πράγματα. Αυτή λοιπόν η ανασφάλεια και ο φόβος μου θα με κάνει ό,τι ζηλεύω να το ρεζιλεύω. Να το υπονομεύω. Να το απορρίπτω. Να το προσβάλλω. Γιατί δεν, μέσα στην ανασφάλεια μου δεν αποδέχθηκα ότι αποτελούμε ένα σώμα, αλλά είμαστε δύο άνθρωποι που μπορεί κάποια στιγμή να προδώσει τον άλλο και δεν το αντέχω. Δεν αντέχω τον πόνο της προδοσίας. Άλλο πράγμα, δεν αντέχω τον πόνο της προδοσίας. Τι σημαίνει αυτό αν το ερμηνεύσουμε? Πρώτον, ότι δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, και δεύτερο, δεν υπάρχει έννοια της ελευθερίας. Δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, τι σημαίνει, ότι αν με προδώσει άλλος δεν το αντέχω, αν είναι ασήκωτο. Είναι μια δική μου έλλειψη εκτίμησης, ανασφάλεια. Δεύτερο, και αν με προδώσει άλλος, μα με το ζόρι είναι άλλος κοντά μου. Ελεύθερος είσαι, πάνε που θέλεις. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει σχέση. Με το ζόρι, με την απειλή, με το φόβο. Λοιπόν, ο πόνος και η αγωνία της προδοσίας είναι πρώτο γιατί δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, δεν βρήκα την προσωπική μου αξία. Δεύτερο, στηρίζω την σχέση μου στους κανόνες και όχι στην ελευθερία. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία, μόνο εν ελευθερία. Και τρίτο, γιατί φοβάμαι την προδοσία, γιατί φοβούμαι ότι αυτά που έχω δεν είναι αρκετά για τον άλλον.
και ότι άλλο, ο άλλος είναι κάτι ξεχωριστό από εμένα. Μα γιατί να μην το βλέπουμε ως πλούτο και ως μια διεργασία και ένα προχώρημα της ζωής μας. Έρχεται ο άλλος λοιπόν και η ζωή μας είναι αποκαλύψεις, διαρκείς αποκαλύψεις του Θεού. Και δεν αντέχονται προδοσία για αυτό τον λόγο. Γιατί θέλω να ελέγχω τον άλλον και δεν εμπιστεύομαι την προσωπική μου αξία. Λοιπόν, και το βαθύτερο αυτό που θέλω να καταλήξουμε να φύγει η κουβέντα είναι ότι δεν νιώθω τον άλλο ένα μαζί μου. Δεν νιώθουμε μέλος του ιδίου σώματος. Γιατί εγώ και ο άλλος είμαστε ένα. Όταν λοιπόν μέσα στο γάμο ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον, όταν προσπαθούμε αντί να διαλεγόμεθα, να επιβληθούμε, άλλοτε με τη δύναμη των λόγων μας και άλλοτε με την ένταση της φωνής μας, και πλέον έχουμε και τις κακοποίησεις, τραγικό, τότε ουσιαστικά δείχνουμε πόσο λαθεμένη είναι η σχέση μας. Προσπαθούμε ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι αυτό που είπαμε, δεν είναι ο άλλος μέλος του ίδιου σώματος. Ποια είναι η ένδειξη ότι νιώθω ότι είμαι μέλος του ίδιου σώματος με τον άλλο? Αν το προχώρημά του μου δίνει χαρά και δεν μου γεννά ζήλια και ανταγωνισμό. Η χαρά του είναι και χαρά μου. Το προχώρημά του είναι και προχώρημά μου. Και δίνουν ελευθερία να προχωρήσει. Αυτό όμως δυστυχώς σπάνια υπάρχει και είναι ο αγώνας μας για να γίνει. Τώρα εμείς τα λέμε ωραία, δείχνουμε το τέλειο. Είναι η πορεία μας όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι πέφτουμε σε αυτά και τα λέμε από προσωπικά παθήματα, δεν είναι γιατί τα κατορθώσαμε. Άλλοτε προσπαθούμε να επιβληθούμε και προσπαθούμε αντί να διαλεχθούμε να επιβληθούμε, είτε με τη δύναμη των λόγων μας, με επιχειρήματα τα οποία όμως στερούνται βιωματικού περιεχομένου, γιατί στα λόγια, αυτό είναι άλλη ιστορία της εποχής μας, όλοι έχουμε φοβερή ευστροφία να αναπτύξουμε επιχειρήματα, να κάνουμε κηρύγματα, να θεολογήσουμε, να φιλοσοφήσουμε, αλλά χωρίς βιωματικό αντίκρισμα. Γι' αυτό δεν πείθουμε, γι' αυτό δεν γίνονται ανατροπές στη ζωή μας. Πρώτα το γεννά η ύπαρξή μας και μετά μιλούμε γι' αυτό. Χρειάζεται και βιωματικό αντίκρισμα στα λόγια μας. Έτσι, άλλοτε με τη δύναμη του λόγου μας προσπαθούμε και άλλοτε με την ένταση της φωνής μας. Ο θυμώδης άνθρωπος είναι ο ανάπηρος άνθρωπος. Είναι αυτός που δηλώνει είμαι αδύναμος. Για ποιο λόγο? Μόνο από αδυναμία φωνάζει κάποιος. Με ποια έννοια? Ότι θεωρώ ότι αυτό που μου συμβαίνει με ξεπερνάει, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω και βάζω τις φωνές για να φανώ δυνατός στο πρόβλημα. Στην ουσία αυτός που φωνάζει δείχνει την μειονεξία του ή την δυσκολία του να διαχειριστεί κάτι. Είτε κλαίει είτε φωνάζει, το ίδιο δηλώνει. Δηλώνει την αδυναμία. Άλλος ανάλογα με το χαρακτήρα κλαίει και άλλος φωνάζει. Τότε ουσιαστικά δείχνουμε πόσο λαθεμένη είναι η σχέση μας. Δεν είναι ξενός ο άλλος, δεν κινδυνεύω εγώ από τον άλλον. Ο άλλος είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο δικός μου πλούτος. Πόσο σημαντικό είναι το βιώσουμε, το νιώσουμε. Όπως πρώτα για να το βιώσεις αυτό πρέπει να αισθανθείς τον Χριστό στο δικό σου φίλο. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι το θέλημα του Θεού θα είναι κάτι άσχημο για αυτούς και αγωνίουν. Δηλαδή δίνουμε πάθος στον Χριστό, δίνουμε εμπάθεια και δυσκολευόμαστε τον Χριστό να αισθανθούμε δικό μας. Δηλαδή ο ψυχισμός μας προβάλλεται και στα πνευματικά θέματα. Το πώς βλέπω τον Θεό, πώς ζω την πνευματική ζωή και πώς διαχειρίζομαι τα πράγματα. Αν αυτό δεν το καταλάβω, τότε τι έχω καταλάβει και τι έχω κερδίσει από αυτή τη συνύπαρξη, αν δεν αισθάνομαι ότι άλλος είναι, είμαι ένα μαζί του, είναι ο άνθρωπός μου. Αντί η υπέροχη σχέση του γάμου να με απελευθερώσει από το άγχος του αλάθη του, βυθίζουμε όλο και περισσότερο στην καταστροφική αλαζονία του «έχω πάντα δίκιο». Πόσο σημαντικό είναι αυτό, Το άγχος της αμαρτίας, το άγχος του λάθους, το άγχος να είμαι αλάθητος και σωστός, να μην ξεπέσω στα μάτια μου, στα μάτια του,
μην ξεπέσω στην τιμωρία του Θεού κλπ. Και αν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεφύγω από αυτό το άγχος του αλάθητου και να μην αγώνιο να έχω πάντα δίκαιο. Φέρνει πολύ ένταση και σφίξιμο μέσα μας το να προσπαθούμε να είμαστε επιτυχημένοι, σωστοί και αλάθητοι και να έχουμε δίκαιο. Οριμότητα είναι να αποδεχθώ το λάθος μου, γιατί το λάθος μου θα με εξελίξει. Θα καταλάβω που βρίσκομαι. Δεν είναι το λάθος το πρόβλημα, αλλά αυτό που το προκαλεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό θα με παραπέμψει το λάθος μου σε αυτό που το προκαλεί και θα γνωρίσω τον εαυτό μου και θα προχωρήσω άμα θέλω. Καταλάβατε, το λάθος μπορεί να είναι και ευλογία. Γιατί βλέπω, γιατί έγινε. Πάω παραμέσα, βρίσκω την αιτία και αν θέλω να δουλέψω τον εαυτό μου και παίρνω στα σοβαρά τον εαυτό μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να παίρνω στα σοβαρά τον εαυτό μου, θα επανατοποθετηθώ, θα εξελιχθώ και έτσι γνωρίζω τον εαυτό μου, γίνομαι επίοικης και με τους άλλους. Και μπορώ μετά να ακούω τον άλλον, να καταλάβω τον άλλον μέσα από τη δική μου επίγνωση και μετά φτάνω στο άλλο μυστήριο της σχέσης που είναι η συγχώρεση. Αν λοιπόν αναγνωρίζω ότι μπορώ να κάνω κι εγώ λάθη και ότι κι εγώ μπορώ να μην έχω δίκιο πάντα, τότε μπορεί να φτάσω στο μυστήριο της συγχώρεσης. Αυτό που έλεγε και ο φίλος μας ο ψυχίατρος, πάνε, οδηγούνται στην τεχνική νοημοσύνη που θα είναι όλα τέλεια. Θα έχεις πάντα ό,τι θέλεις, να σου απαντάει για όλα σου τα θέματα. Αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει. Επειδή είναι τέλειο και αλάθητο αυτό το κατασκεύασμα, δεν υπάρχει έννοια η ανάγκη της συγχώρεσης. Με συγχώρεση δημιουργεί τις σχέσεις. Ευτυχώς που κάνουμε λάθη και λέμε συγγνώμενος όλα και σχετιζόμαστε. Αυτή η τελειότητα είναι σκιατικόλαση. Δύο τέλη ατσαλάκωτοι τύποι μπορούν να πονέσουν, να συγχωρεθούν, να ερωτευτούν. Μόνο να αυτοθαυμάζονται μπορούν και να κλείνουν στον εαυτό τους. Δηλαδή το πραγματικό πρόβλημα του ηθικού σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό. Ότι όλα μπορεί να είναι τακτοποιημένα, βέβαια με το πρόγραμμα που δίνουμε εμείς και την ιδεολογία που βάζουμε εμείς και το προγραμματισμό που βάζουμε εμείς. Αλλά όμως δεν υπάρχει είναι τη συγγνώμης. Η συγγνώμη αναπτύσσει τις σχέσεις. Κανείς μέχρι τώρα να ρωτήσει γιατί φλιαρίσαμε αρκετά. Χαλαρώσατε, ηρεμήσατε. Τι είναι μέσα από όλα αυτά καλύτερο, τι συμπέρασμα βρήκε, να έχουμε σχέση ή όχι, να παντρευόμαστε ή όχι, να κάνουμε διάλογο ή όχι. Φάνηκαν πολύ ζόρικα, ε. Σου λέει πού ζεις, σε άλλο πλανήτη. Θεωρίες, θεωρίες. Οι παπάδες πάντα θεωρίες λέμε. Πότε συντηρητικές, πότε φιλελεύθερες, αλλά πάντα θεωρίες. Το σημαντικό είναι αυτές οι θεωρίες να γίνουν πράξη. Ο κόσμος σήμερα θέλει και είναι ανοιχτός. Ας μην κατηγορούμε τόσο πολύ την εποχή μας. Είναι ανοιχτός να του προτείνεις κάτι που λέει ναι, έχει νόημα για μένα. Η εποχή μας ψάχνει για νόημα. Δεν νομίζω είναι τόσο κακή, ψάχνει για νόημα. Και οπότε αν κάνεις μια πρόταση στον άλλο που λες, που νιώσει ότι τον αφορά και του δίνει νόημα και περιεχόμενο, θα την ακολουθήσει. Ιδίως τώρα που όλα αρχίζουν και χάνουν το νόημα τους και γίνονται τελείως ρευστοί η εποχή μας, ό,τι να είναι, όπου να είναι, είναι χαμένος ο άνθρωπος, δεν ξέρει πού να στραφεί. Αλλά ακόμη και όταν στρέφεται στο πιο παραδαλό πράγμα, ψάχνει το νόημα έστω με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν είναι να λέμε θεωρίες, αλλά να είναι πράγματα τα οποία ανταποκρίνονται στην εσωτερική απέτηση του ανθρώπου, την εσωτερική του ανάγκη για νόημα. Θέλετε λοιπόν να ρωτήσετε τίποτα? Τίποτα, ακόμη καλύτερα. Βλέπετε πως σιγά σιγά ο αγαπημένος σύζυγος μετατρέπεται σε εχθρό που έρχεται να απειλήσει τον εγωισμό μου. Και εγώ θα ρωτήσω, ποιος είναι ο άλλος? Τι ωραία που το λέει, αυτό που λέγαμε.
Μήπως ο εχθρός μας. Έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο που φτιάξαμε μαζί του οικογένεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δύο ερωτήματα. Ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο άλλος. Έρχεται κάποιος ο εξομολόγης, του παραπονείται. Σου βγάζει τα ντερά του να σου πει πόσο αδικήθηκε και να βγάζει τον καημό του. Και όταν το πει, είναι ερώτημα, ωραία. Σε καταλαβαίνω. Τι είναι άλλος για σένα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για να συζητήσουμε. Σε ποια βάση ζητούμε. Το βλέπεις σαν εχθρό για να το λύσουμε, για να τον νικήσουμε. Το βλέπεις σαν νικιό άνθρωπο που θες να τον κερδίσουμε. Θέλεις να νικήσεις, να χάσεις. Πώς βλέπεις τον άλλο. Δηλαδή είναι, η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς δεν θέλουμε την αλήθεια, γι' αυτό να κάνουμε σύνθετο λόγο και να περιπλέξουμε. Και λέμε, μου έκανε και ένα άσυρα πάτερ, ξέρεις τι μου έκανε. Ωραία, σου έκανε. Τι είναι ο άλλος για σένα. Τι θέλεις από τον άλλο. Ποιος είναι ο μεγάλος σου πόνος. Δεν πιστεύω πως είναι αυτό που σου έκανε. Κάτι άλλο κρύβεται. Γι' αυτό που σου έκανε κάτι τρομερό. Λέει Γιώργο. Ας τις μαρτίες τώρα, πάλι τις αμαρτίες μου το ρίχνεις. Εγώ στο Θεό αλλιώς. Το παράπονο. Πού μπορεί να έχεις. Τι σου αφήνει σαν αίσθημα, χαρά ή λύπη. Πώς. Σου γεννά θετική διάθεση ή αρνητική. Σε σκοτίζει ή σε φωτίζει. Άρα δεν είναι καλό. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Αφού το παράπονο σε στενοχωρεί, άρα σου στενεύει τον χώρο. Έτσι. Είναι αρνητικό συνέστημα. Κάτι γίνεται, σου στενεύει τον χώρο. Κάτι υπάρχει. Κάτι προβληματικό. Αλλά το ερώτημα είναι, τι είναι ο άλλος για μένα, για να το λύσουμε. Και πριν από αυτό, ποιος είμαι εγώ για τον εαυτό μου, τι είμαι εγώ. Οπότε όλα θα μπορούν να μπουν σε μια πορεία αν ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ακόμη περισσότερο έτσι βλέπουμε τα παιδιά μας τα ίδια. Είναι οι εχθροί μας. Θεωρούμε ταπείνωση το ότι ένας άνθρωπος που λέμε ότι αγαπάμε έχει μια γνώση πιο σωστή από τη δική μας. Έτσι διδάσκουμε τα παιδιά μας. Ένας καλός δάσκαλος χαίρεται όταν βλέπει τον μαθητή του να είναι υπέρ των διδάσκαλων, να είναι ανώτερός του δηλαδή. Αν πραγματικά είναι δάσκαλος, Καμαρώνει γιατί ξέρει ότι έχει συντελέσει στην ορίμανση του μαθητή του με την παρουσία του, με τη διδασκαλία του, ακόμη και με τις ατέλειες του. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι όταν δεν διαλεγόμεθα, φτωχαίνει η σχέση μας. Γιατί της αφαιρούμε ένα μεγάλο μέρος του πλούτου. Είναι πλούτος ο άλλος και είναι μεγαλύτερος πλούτος όταν έχει άλλη άποψη. Γιατί είναι καλό να συμφωνούμε, γιατί χαιρόμαστε, ταυτιζόμαστε, ξεκουραζόμαστε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε άνθρωποι να μοιραστούμε πράγματα που να επικοινωνούμε, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν είναι και άσχημο. Ίσως πολλές φορές ακόμη και ωραίο να διαφωνούμε. Γιατί ο άλλος με αυτό που λέει αποτελεί αφορμή εμπλουτισμού μας, εξέλιξής μας. Θα αναγκαστούμε, αν τον εκτιμούμε, αν τον αγαπούμε, να το δούμε και αλλιώς. Πολλές φορές κολλάει το μυαλό μας σαν τσίχλα και δεν φεύγω πια ιδέα. Έχω μια αιμονή σε κάτι. Και έρχεται κάθε φορά κάτι να μας ταράξει. Γιατί να ταραχθούμε. Μπορεί αυτό να είναι μια αφορμή. Κάτι να δούμε εμείς. Είναι δυνατόν αυτοί που είμαστε στα 30 να είμαστε και στα 50 και στα 80. Είναι δυνατό. Δεν αλλάζει μόνο ζωή. Οφείλουμε και εμείς να αλλάξουμε τη θεώρηση των πραγμάτων. Η ίδια ανάπτυξη είναι ότι γίνεται και παιδί σε κάθε ηλικία. Αλλιώς δεν βλέπουμε, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν είναι θέμα αν είναι σωστό ή λάθος. Είναι πόσο ωριμότητα έχουμε για να τα δούμε. Και ο άλλος είναι αφορμή της δικής μας προσωπικής ορίμανσης. Ποιος είναι ο πλούτος, ο άλλος. Αυτός που αγαπώ, αυτός που διάλεξε, ο δικός μου άνθρωπος. Αυτός λοιπόν που διάλεξα για να πλουτίσει τη ζωή μου, είναι δυνατό με την παρουσία του να θεωρώ ότι με απειλεί. Τι ωραία που το λέει, Πραγματικά, ο μεγαλύτερος μας πλούτος είναι οι άνθρωποι. Οι γνωστοί αλλά και οι άγνωστοι. Και είναι καλό να γνωρίζουμε ανθρώπους. Όχι στη φάτσα τους, στο λόγο τους, να δούμε ποια είναι η ουσία τους. Και όταν φτιάχνονται σχέσεις ουσιαστικές, είναι η περιουσία μας. Δεν είναι τα σπίτια. Δεν είναι να γνωρίσει τον άνθρωπο. Δεν είναι ο πλούτος ο υλικός. Εντάξει, είναι χρήσιμος και αυτός. Αλλά ο μεγαλύτερος πλούτος είναι οι άνθρωποι, οι εικόνες του Θεού, με τις οποίες ταιριάζουμε και προχωρούμε και εξελισσόμαστε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία του κόσμου. Άρα,
Καταλήγουμε εδώ και να τελειώνουμε, γιατί θα πάμε για την Αγρυπνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ξανασυναντηθούμε. Υπάρχει ένα ερώτημα που οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Ο άλλος είναι η ζωή μου ή η κόλασή μου? Ο άλλος είναι η ζωή μου ή η κόλασή μου? Είτε με αυτό που σύμφωνο, είτε με αυτό που διαφωνώ. Πιστεύουμε, εάν όντως πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, ότι για τον άνθρωπο που γεύεται και έχει λάβει εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού, πιστεύει ότι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου είναι η ζωή του. Όχι ο καλός, ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου ως εικόνα Θεού είναι η ζωή του. Και δεν μπορούμε μέσα στην καρδιά μας να λειτουργήσουμε ελεύθερα, με πληρότητα πραγματικά, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Καλή συνέχεια.